Ακολουθεί η εκπομπή «Μουσική εκδρομή» με την Έφη Μάνου. Φίλοι σας, είναι 7 Δεκεμβρίου, ξημερώματα, 8 Δεκεμβρίου, 5η προς Παρασκευή. Είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαι η Έφη Μάνου με την εκπομπή «Μουσική εκδρομή». Και άλλη μια εκδρομή ξεκινάει σήμερα τα μεσάνυχτα. Έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ σήμερα στην παρέα μας τη φίλη μου την Ακριβή. Ακριβή, καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα, Έφη. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δεν χρειάζεται, καλή μου. Χαρά μου δίνεται. Δύναμη μου δίνεται. Καλό και τους υπόλοιπους της παρέας να παίρνουν σειρά, να έρχονται να μας επισκεπτούν εδώ στο στούντιο. Περνάει καλύτερα η ώρα όταν είσαι με παρέα. Φίλε, θα ήθελα να περιγράψω τη φίλη μου την Ακριβή εδώ. Λοιπόν, η Ακριβή είναι, δεν ξέρει τώρα τι θα πω, δεν της το είπα, το πιο καλοπροαίρετο και αισιόδοξο άτομο που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Έχει ένα baby face, ένα γλυκό προσωπάκι, αλλά συγχρόνως είναι και μια γυναίκα καριέρας. Μια λαμπρή καριέρα ετοιμάζεται μπροστά, δεν πρόκειται να πω τι θα είναι, όχι. Αλλά αχρίαστη να είσαι βέβαια. Αλλά είναι το καλύτερο παιδί της παρέας. Μας γεμίζει αισιοδοξία, χαρά και γενικά έχει θετική ενέργεια. Και χαίρομαι που είσαι εδώ μαζί μας σήμερα. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι, να χαιρετήσεις κάποιους φίλους που σ' ακούνε. Τώρα τι να πω μετά από αυτά που είπες εσύ για μένα. Πραγματικά με συγκινείς. Και εγώ θέλω να ξέρεις ότι νιώθω πάρα πολύ τυχαίρη που σου έχω γνωρίσει και έχεις μπει εδώ και 2 χρόνια στη ζωή μου. Όχι για μένα, όχι για μένα. Γιατί? Όχι εγώ για να μένα. Μην πω για σένα. Όχι, όχι, δεν θέλω. Εντάξει, αφού δεν θέλω. Δεν θέλω να χαιρετήσουμε όλη την παρέα που μας στηρίζει. Φυσικά εννοείται. Τη μεγάλη μας ομάδα. Πες τη μεγάλη καλά. Να χαιρετήσουμε τη Μαρία, την Εύη, την Έλπη, την Άννα. Την Άννη και πολλούς ακόμη που μας ακούνε. Θα πέσουν πολλές αφιερώσεις. Ευχαριστώ όλους τους ακροατές που με ακούνε σε κάθε εκπομπή, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη τα μεσάνυχτα. Για τον Τάσο εκεί που ακούει σίγουρα. Τη Στέλλα δεν ξέρω αν κοιμήθηκε. Η Πέλα που με ακούει σίγουρα. Και πολλούς ακόμα. Φιλίππ, δεν ξέρω αν κράτησες τον λόγο σου και μας ακούς, αλλά μάλλον λείπει ο Φιλίππ. Δεν ξέρω. Να χαιρετήσω κι εγώ τους φίλους μου που τους είπα ότι θα με ακούσει εδώ και μάλλον με ακούνε. Να χαιρετήσω τη Θεοδοσία, τον Πασχάλη, την Έλσα, την Νίκα, τη Ματούλα, τη Φωτεινή. Ωραία. Θα πέσουν πολλές αφιερώσεις. Θα κάνουμε πολύ κουσκούς, πολύ κουφεντούλα εδώ με την Ακριβή. Θα πούμε κάποια λόγια που μείναν στην ιστορία, θα μιλήσουμε και γι' αυτά. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, καθίστε στην παρέα μας και απολαύστε μας. Θα ξεκινήσουμε με την Αρβανιτάκη. Ναι, ναι. Λοιπόν, νομίζω είναι το πιο ωραίο ξεκίνημα. Καλή ακρόαση. Υπάρχει και τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε. Είμαστε εδώ ζωντανά για να σας ακούσουμε. Πάρτε θάρρος και τηλεφωνήστε μας. Ξέρουμε ότι μας ακούτε, αλλά πάρτε και ένα τηλέφωνο. Το τηλέφωνο μας είναι 697-29-60606. Επαναλαμβάνω, είναι WhatsApp 697-29-60606. Καλή ακρόαση και πάλι θα επανέλθουμε με περισσότερες αφιερώσεις. Μείνετε εδώ στην παρέα μας. Επιστρέψαμε λοιπόν, η εκπομπή ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιωνούς, με την Ακριβή δίπλα, τι άλλο θα μπορούσε να συμβαίνει. Λοιπόν Ακριβούλα, είμαι πολύ χαρούμενη που είσαι εδώ πραγματικά και με την Άννα περάσαμε ωραία το κορίτσι μου και την ξαναπεριμένω, νομίζω από εβδομάδα θα έρθει, αλλά εντάξει. Ξέρεις τι είναι το όμορφο στην παρέα μας? Όλες είμαστε διαφορετικές, όλες δίνουμε από κάτι στους άλλους. Είμαστε τελείως διαφορετικά άτομα, τελείως διαφορετικές προσωπικότητες, τελείως διαφορετικά
επαγγέλματα και όμως είμαστε σαν μια γροθιά. Αυτό είναι το μαγικό και ούτε εγώ το πιστεύω πώς συνέβη και όμως συνέβη. Και τώρα μου δίνεις πάσα για αυτό που λέγαμε να συζητήσουμε σήμερα για την αποξένωση των ανθρώπων. Εμείς αυτή την παρέα, αν όχι πετάμε τα κινητά, κλείνουμε τα κινητά μας και βρισκόμαστε κάποιες φορές την εβδομάδα, το λιγότερο μία, τα ξεχνάμε όλα, έχουμε όλοι το ίδιο πάθος για το θέατρο. Ακριβώς αυτό. Που μας ενώνει και περιφρουρούμε όλη αυτή την παρέα με νύχια και με δόντια, αν και δεν συνέβη ποτέ τίποτα άσχημο, αλλά είμαστε εκεί σαν πυροσβέστες, μην τυχόν και συμβεί κάτι, γιατί έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο. Και δεν πρόκειται νομίζω να συμβεί, είμαι σίγουρη ότι δεν πρόκειται να συμβεί. Ναι, ήδη η φιλία μας διανύει τον δεύτερο χρόνο. Ό,τι και να γίνει, νομίζω δεν πρόκειται να χαθούμε από τη στιγμή που βρεθήκαμε. Και το σπουδαίο είναι ότι η επιτυχία του ενός είναι η επιτυχία όλων μας. Έτσι ακριβώς. Το είπε κάποια φίλη, τώρα η Έλπη το είπε, δεν θυμάμαι. Αλλά πραγματικά είμαστε μία γροθιά, βοηθούμε ένας τον άλλον. Είστε πολύτιμη βοηθή μου και σε αυτή ακόμα την εκπομπή και οτιδήποτε κάνουμε, ο ένας στηρίζει τον άλλον. Έτσι είναι. Και εγώ το έχω νιώσει νομίζω περισσότερο από όλους μέσα στην ομάδα, το πόσο με έχετε στηρίξει αυτά τα δύο χρόνια. Και ειλικρινά το νιώθω ότι, και το βλέπω στα μάτια σας ότι χαίρεστε με τη χαρά μου. Ειδικά εσύ χαίρομαι... τι να πούμε για σένα. Μην τα ξαναπείς, όμως θα κλάψω. Expensive που σε λέει και η Άννα. expensive. Όχι, δεν χρειάζεται να κλάψεις. Ας αφήσουμε τον μπλα να περάσουμε, να ακούσουμε λίγο λιδάκι. Από τους αγαπημένους μου. Από τους αγαπημένους σου, το αφιερώνω. Το αφιερώνεις κάπου. Ποιο θα βάλουμε? Άστρα, μην με μαλώνετε. Όχι, εντάξει, είναι λίγο λυπητερό. Όχι, δεν είναι λυπητερό. Η ζωή έχει τα πάνω. Δεν πειράζει. Θα κάνουμε άλλες αφιερώσεις. Πριν ξεκινήσουμε, μόνο αν μου επιτρέπεις, να χαιρετήσω μερικές φίλες που ξέχασα πριν. Τη Βάλια, τη Νικολέτα. Τώρα, αν ξεχνάω και κάποια άλλη, θα τις κάνω αφιέρωση μετά. Δεν πειράζει. Μείνετε συντονισμένοι. Στη ροή της εκπομπής θα απαντήσω και εγώ στα μηνύματα. Λίγο έτσι να ζεσταθούμε, να ξεκινήσουμε δυναμικά. Όλα πάνε καλά. Η νύχτα κυλάει, που λέει και το τραγούδι, Λοιπόν, είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Η μουσική εκδρομή με την Έφη Μάνου μόλις ξεκίνησε. Απολαύστε την. Ρώτησε τ' άστρα του ουρανού, εκείνα θα σου πούνε. Ωραίο κομμάτι, πιστεύω να σας άρεσε. Θα ξεκινήσουμε έτσι με ελαφρά, όχι ελαφρά ακριβώς, με, πώς να τα πούμε, ήρεμα τραγούδια. Και θα πάμε μετά σε πιο δυναμικά. Οι σημερινές επιλογές είναι εδώ της φίλης μου της Ακριβής. Διαλέγει από τη λίστα ό,τι της αρέσει. Η βραδιά είναι αφιερωμένη για αυτήν άλλωστε. Σε ευχαριστώ πολύ, Έφη, που μου δίνεις αυτή τη δυνατότητα. Ελπίζω να κάνω καλές επιλογές και να αρέσω τους ακροατές μας. Κάνεις πολύ καλές επιλογές. Είπαμε, όλα βαίνουν καλώς. Είμαστε εδώ ζωντανά. Να χαιρετήσουμε την Έβη που ξενυχτάει μαζί μας. Να χαιρετήσω τους σταθερούς ακροατές μας, τη Βούλα, τον Δημήτρη, την Ειρήνη, την Μπέλα που μας ακούει πάντα και δεν έχει τηλεφωνήσει ποτέ. Και όχι μόνο αυτή, βέβαια. Και πολλοί φίλοι μας, δεν ξέρω γιατί ντρέπονται. Υπάρχει ένα τηλέφωνο που μπορείτε να καλείτε. Είναι WhatsApp 697-29-60606. Επαναλαμβάνω, 697-29-60606. Υπάρχει επίσης και η σελίδα μας στο Facebook, Μουσική Εκδρομή, που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε συντροφιά. Α, ναι, έχουμε ακροάτρια. Θα τη βγάλουμε στον αέρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ, τι ωραία φωνούλα είναι αυτή. Θέλω να σας πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ, είσαι η... Άννη, από πού μας ακούς, Άννη? Από το κινητό μου, κυρία μου. Φυσικά η Άννη είναι δικό μας παιδί. Ακούγεστε φανταστικά, συγχαρητήρια.
συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστώ, Άννη μου. Είναι η κερκίδα μας εδώ που μας στηρίζει. Άννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που κάλεσες, γιατί σας βλέπουμε τα μηνύματα όλα, αλλά τηλέφωνο δεν παίρνετε. Πάρτε τηλέφωνο, μην ντρέπεστε. Σας αγαπούμε, σας ακούμε και μας κάνετε και ξενυχτάμε, κυρία μου. Αγάπη μου, αγάπη μου, ευχαριστώ. Μην με κάνεις να νιώθω τύψεις. Αλλά ένα θα σου πω, γλυκιά μου, εγώ 3 η ώρα θα πάω στη δουλειά, έτσι. Άρα υπάρχουν και χειρότερα. Αύριο το πρωί πετάμε για Λονδίνο. Υπέροχα. Στο Λονδίνο όμως δεν θα έχει καλό καιρό, Άννη μου. Άννη, ακούει και ο Πάνος. Ναι. Σ' ακούει. Τα φιλιά μου στον Πάνο, τον ένθερμο ακροατή μου. Πάνο, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Το επόμενο κομμάτι σας το χαρίζουμε. Είναι τη Στάμτα, νομίζω. Ναι, Ήλιους και Θάλασσες. Υπέροχα. Άννη μου, σε ευχαριστώ που κάλεσες. Σε λατρεύω. Φιλάκια, Άννη. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, γλυκιά μου. Καλή ακρόαση όσο αντέχετε. Καλή πτήση αύριο και με το καλό να γυρίσετε. Ευχαριστούμε. Γεια σου, Άννη μου. Φιλάκια. Υπέροχη φίλη, Άννη. Και θαραλέα, όχι σαν και εσάς ακούτε, κορίτσια. Σας περιμένουμε και εσάς το 697-29-60606. Το τραγούδι αφιερωμένο εξαιρετικά στην Άννη και τον Πάνο, που μας ακούνε πάντα όταν μπορούνε. Εδώ είμαστε. Τι θα ακούσουμε ακριβώς στη συνέχεια? Μετά θα ακούσουμε έναν από τους πολύ αγαπημένους μου, τον Γιάννη Χαρούλη. Σου μιλώ και κοκκινίζεις. Τα αφιερώνεις κάπου? Τα αφιερώνω σε μια πολύ καλή φίλη, με την οποία έχουμε περάσει πάρα πολλά πράγματα και έχουμε πάει και σε συναυλία του Χαρούλη μαζί παρέα, στη Βάλια, με πολύ πολύ αγάπη. Στα δικά μας τα κορίτσια εκεί που στέλνουν μηνυματάκια, καρδούλες και αυτά. Στα δικά μας τα κορίτσια λέω να αφιερώσουμε κάτι άλλο μετά. Μετά. Τους στέλνουμε όμως τους χαιρετισμούς. Την αγάπη μας, την απέραντη αγάπη μας και τα φιλιά μας. Και τους ευχαριστούμε που ξενυχτάν. Έτσι. Θες να πεις κάτι στο μικρόφωνο? Εγώ έχω μαζέψει λίγα λόγια εδώ από το ίντερνετ, έχω βρει, που μου αρέσουν πολύ και θα ήθελα να τα μοιραστώ έτσι μαζί σας. Όταν βρίσκω χρόνο έτσι, πάω και να σκαλεύω στο ίντερνετ και προσπαθώ να βρω κάποιες ωραίες εκφράσεις. Θα σας πω μία από αυτές. Αν η καρδιά μπορούσε να σκεφτεί, θα σταματούσε. Φερνάντο Πεσόλ. Ηθοποιός πρέπει να είναι αυτός, δεν είμαι και σίγουρη. Νομίζω ποιητής, αλλά ούτε εγώ είμαι σίγουρη. Ποιητής ούτε εγώ είμαι. Λοιπόν, και ένα κάτι που μου έκανε φοβερή εντύπωση. Θα σας διαβάσω. Μαρία Αντουανέτα, τελευταία βασίλισσα της Γαλλίας. Ανεβαίνοντας το ικρίωμα πριν από την κιλοτίνα το πρωί της 16ης Οκτωβρίου του 1793, κτύπησε κατά λάθος το πόδι του δημίου, στον οποίο είπε: «Συγγνώμη κύριε, δεν το έκανα επίτηδες». Συγκλονιστικό. Συγκλονιστικότατο. Μου έκανε τουλάχιστον φοβερή εντύπωση. Έχω και άλλα, θα σας τα πω. Να μας τα πεις, θέλω και εγώ να τα ακούσω. Εσύ έχεις να μας πεις κάτι? Θα ακούσουμε το «Σου μιλώ και κοκκινίζεις»? Ας τα ακούσουμε και... Εσύ κοκκινίζεις γενικά? Γενικά, ναι, πολύ. Το πιστεύω. Ήθελα να δω αν θα το έλεγες. Ναι, κοκκινίζει ακριβή. Η ακριβή είναι ένα υπέροχο παιδί. Είναι από τις μικρούλες της παρέας μας. Αλλά... Μικρή, αλλά θαυματουργή. Θαυματουργή, ξεγελάει το baby face της. Αλλά στην καριέρα της είναι πολύ δυναμική. Θα πετύχει σίγουρα και εμείς θα είμαστε να την καμαρώνουμε. Λοιπόν, ακούμε... Γιάννη Χαρούλη. Γιάννη Χαρούλη και συνεχίζουμε, επιστρέφουμε. Να φανταστώ όσο θα βγεις, το σποράκι τόσο βγάζει ανθό.
Το επόμενο τραγούδι είναι εξαιρετικά αφιερωμένο για το νέο ακροατή μας, το Σταμάτη, που μας ακούει από τη Γαλλία. Σταμάτη, πες μας και σε ποια πόλη είσαι. Ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα μας. Ελπίζουμε να περνάς καλά. Η εκπομπή είναι η Μουσική Εκδρομή, είμαι η Έφη Μάνου και είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 12 τα μεσάνυχτα με 2 ξημερώματα, είμαστε εδώ ζωντανά για να σας κρατήσουμε συντροφιά, να περάσετε καλά, αλλά να περάσουμε και εμείς καλά. Σήμερα στην παρέα μας είναι η φίλη μου η Ακριβή. Προχθές ήταν η φίλη μου η Άννα που περάσαμε πάλι υπέροχα. Κορίτσια, πάρτε και εσείς σειρά να έρχεστε εδώ. Ακριβούλα, θες να πεις κάτι? Δεν μου έρχεται κάτι τώρα, πρόχειρο. Ωραία. Ας βάλουμε το τραγούδι. Ας βάλουμε το τραγούδι για το Σταμάτη, εξαιρετικά αφιερωμένο και φυσικά για όλη την παρέα που ακούει. Λιόνιος. Φίλοι μου, ελπίζω να απολαμβάνετε τις μουσικές μας επιλογές. Εμείς εδώ περνάμε φανταστικά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που η Έφη μου έκανε την τιμή να έρθω στην εκπομπή της απόψε το βράδυ. Αρωτοπουλάκια μου γλυκά, όσοι δεν το έχετε τολμήσει, σπεύστε να έρθετε και εδώ στο στούντιο. Πάρτε τηλέφωνο, στείλτε μηνύματα. Σας αγαπάμε πολύ. Ελπίζουμε να περνάτε όμορφα. Θα προσπαθήσουμε να σας κρατήσουμε ωραία συντροφιά μέχρι τις 2 περίπου το ξημέρωμα. Κάντε υπομονή και απολαύστε μας. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ένα τραγούδι καινούριο που έκανε μεγάλο πάταγο μόλις βγήκε. Νομίζω από την πρώτη εβδομάδα 10 εκατομμύρια views στο YouTube. Είναι η Μαρίνα Σάτι με τη Μάντισσα. Και την αφιερώνω με πολύ αγάπη σε μια πάρα πολύ καλή μου φίλη που αν και γνωριζόμαστε μόνο 4 χρόνια, την νιώθω πάρα πολύ κοντά μου. Φωτεινούλα για σένα. Αρχίζω και ανησυχώ, Ακριβή. Είσαι πάρα πολύ καλή. Μήπως κινδυνεύω να μου πάρεις τη θέση στην εκπομπή? Είσαι πάρα πολύ καλή, μωρό μου, να το κοιτάξεις αυτό. Παιδιά, είναι καταπληκτική γραμματέας, απαντάει στα μηνύματα, βάζει μουσικές επιλογές. Είσαι πολύτιμη συνεργάτη. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, γλυκιά μου. Με κάνεις και νιώθω άνετα γι' αυτό. Συνεχίζουμε. Πάντως μη φοβάσαι, από μένα δεν κινδυνεύεις, δεν υπάρχει περίπτωση δεν να σου κάνω κανένα κακό. Αστειευόμουν. Το ξέρω. Το καλύτερο εύχομαι, αγάπη μου, για σένα, γιατί σου αξίζει. Πάμε ακούσουμε τη Μάντισσα. Πάμε. Μου είπε Μάντισσα πως για να σε βρω θα πρέπει φτερά να έχω. Η επόμενη επιλογή είναι η φίλη. Επόμενη επιλογή. Θα αφιερώσουμε το επόμενο κομμάτι σε όλους τους φίλους που μας ακούνε, στους καινούριους φίλους που μας ακούνε, στον ακροατή μας το Σταμάτη, εξαιρετικά αφιερωμένο. Στην ομάδα μας τον Άρατο, στους δασκάλους μας, στο Βασίλη, στη Χριστίνα. Και επειδή μας ζητήσαν... Στην Κική. Ναι, μας ζητήσαν το τηλέφωνο, θα το επαναλάβω στον αέρα, παράληψή μου. Είναι WhatsApp για όποιον ενδιαφέρεται να βγει ζωντανά για σχόλια, παρατηρήσεις, αφιερώσεις. Είναι 697-29-60606. Επαναλαμβάνω, 697-29-60606. Μπορείτε να καλείτε, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 2, μετά τα μεσάνυχτα. Ακριβή, έχουμε να πούμε τίποτα, να απαντήσουμε σε φίλους? Απαντάω στα μηνύματα ήδη. Το ξέρω, είπαμε, είσαι καλή γραμματέας. Πολύ καλή και πολύτιμη βοηθός. Και όχι μόνο εσύ, όλοι οι φίλοι μας μας στηρίζουν, είναι κοντά μας, ξενυχτάνε. Πολλοί από αυτούς δουλεύουν το πρωί. Την πετούλα μου, την αγαπημένη εκεί που δεν έχει αλκοόλ, λέει, περνάει υπέροχα. Ούτε εμείς έχουμε αλκοόλ, καλή μου, εδώ, ούτε νερό έχουμε. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε κάποιον ακροατή. Να, μισό λεπτό. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι
κάνετε? Πάρα πολύ καλά. Δεν πίνουμε όμως ούτε νεράκι εδώ. Απαγορεύεται. Οπότε εσύ που δεν έχεις αλκοόλ είσαι καλύτερα από εμάς. Περνάμε όμως τέλεια. Τέλεια. Έστω και χωρίς νερό. Υπάρχει έξω σαλονάκι που έχουμε τα πάντα. Δόξα τω Θεώ, εδώ ο σταθμός μας παρέχει ζέστη, ωραίο περιβάλλον, καθαρό, τα πάντα. Δεσποινάκι, όταν έχεις καλή παρέα δεν χρειάζεσαι αλκοόλ. Έτσι. Μόνη σου είσαι? Μόνη μου είμαι, ναι. Λοιπόν, στον αέρα έχουμε τη φίλη μου, κόρη μου, τα πάντα. Αγαπημένη την Δέσποινα. Εγώ Μπέτη τη γνώρισα, αλλά τελευταία συστήνεται Δέσποινα. Τι κάνεις, Δεσποινάκι μου? Καλά είμαι, αγάπης μου. Θέλω να πω ότι είσαστε καταπληκτικές. Ευχαριστούμε. 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 Ακριβούλα μου, τα συγχαρητήριά μου, είσαι απίστευτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά, ναι, ευτυχώς, Δεσποινάκι μου, που δεν είμαι ζηλιάρα. Αλλιώς θα την είχα γδάρει, ε. Είναι καταπληκτική. Μόνη μου δεν μπορώ, όχι, εγώ θέλω, άμα είναι να κάνω μουσική εκπομπή, να κάνω πάντα μαζί με την Εφη. Συγχαρητήρια, είσαι απίστευτο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, κοριτσάκι μου, που ξενυχτάς. Δεν μπόρεσα να σε ακούσω, πουλά μου, τις δύο προηγούμενες εκπομπές. Δεν πειράζει. Είναι η δεύτερη φορά που σε ακούω και πραγματικά περνάμε απίστευτα. Δεν πειράζει. Μας κάνεις τρομερή συντροφιά. Δεν πειράζει. Σου αφιερώνουμε. Δεν χάνουμε τον ύπνο μας, αλλά γουστάρουμε τόσο πολύ. Αγάπη μου. Δεν κλείνουμε μάτι. Αγάπη μου, ξέρεις ότι όταν με χρειαστείς, εγώ όχι τον ύπνο μου, τα χάσω, φτερά θα βγάλω και θα έρθω. Δεν θα διανύσω και μεγάλη απόσταση. Έναν όροφο θα κατέβω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Γλυκιά μου, σε αγαπώ. Και εμείς, και εγώ σας αγαπώ πολύ. Τα φιλιά μου σε καλό όλους. Βράδυ. Σπινάκι, και εγώ σας αγαπώ. Καλό βράδυ, κοπελάρα μου. Φιλάκια, φιλάκια. Φιλάκια. Λοιπόν, θα ακούσουμε το φιλί. Το φιλί, ναι. Αυτό έχουμε σειρά αφιερωμένο σε όλους τους φίλους μας. Επαναλαμβάνω για το Σταμάτη εκεί, τον καινούριο ακροατή, για τον πρόδρομο να χαρίσω και τον ευχαριστώ, ξέρει αυτός γιατί, στο Δημήτρη εξαιρετικά, στον Τάσο που ελπίζω να ακούει ακόμα, στην Ειρήνη, στη Βούλα, σε όλη την παρέα εκεί, εκτός Θεσσαλονίκης. Συνεχίζουμε. Ξημερώματα Παρασκευής 8 Δεκεμβρίου 2017 και είμαστε εδώ ζωντανά στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαι η Έφη Μάνου και είναι η εκπομπή Μουσική Εκδρομή που μεταδίδεται ζωντανά Δευτέρα και Πέμπτη 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα. Ξεκίνησα αυτή την εκπομπή λίγο αργά, αλλά το έκανα γιατί λόγω πολλών υποχρεώσεων αυτή η ώρα είναι που με χαλαρώνει. Ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που ξενυχτάνε και για να πω την αλήθεια την ξεκίνησα για να περάσω πρώτα εγώ καλά, γιατί αν δεν περάσω εγώ καλά δεν θα περάσετε κι εσείς νομίζω. Αλλά γίνεται με πολύ μεράκι, με πολύ κέφι και τελευταία οι επισκέψεις εδώ στο στούντιο οι φίλοι μου την κάνουν ακόμα καλύτερη νομίζω την εκπομπή. Όπως σήμερα έχω τη φίλη μου την Ακριβή μαζί μου. Προχθές είχα τη φίλη μου την Άννα δύο φορές και θα ξανάρθει. Ανούλα, σε περιμένουμε. Άλλη γλύκα δίνεις εσύ, άλλη Ακριβή. Μπορεί να έρθει όποιος φίλος μου θέλει να κάνει παρέα εδώ την εκπομπή μαζί μου. Το επόμενο κομμάτι θα τα αφιερώσω εξαιρετικά για τη Βούλα. Παιδιά, αν η Βούλα λέει ότι της αρέσει η εκπομπή, τότε είναι σίγουρα ωραία εκπομπή. Είναι πολύ δύσκολη στην κρίση της. Βουλίτσα για σένα. Σε ευχαριστώ που ξενυχτάς μαζί μας. Η Βούλα μας ακούει από την Καβάλα σταθερά. Χαιρετίσματα στην πολύ αγαπημένη παρέα σου. Πολύ αγαπημένη σε μένα, ξέρεις γιατί. Ακριβούλα, να πεις κάτι? Ναι, θα μου επιτρέψεις, Έφη, να τα αφιερώσω και εγώ αυτό το τραγούδι κάπου, γιατί είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Θα τα αφιερώσω σε μια πολύ καλή παιδική μου φίλη, η οποία μας ακούει τώρα και μου έστειλε και μήνυμα. Στην Νικολέτα, λοιπόν, με πολύ αγάπη.
Φυσικά μπορείτε να καλείτε το τηλέφωνο μας 697-29-6006. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Η ακριβία έχει άγριες διαθέσεις σήμερα στις μουσικές επιλογές. Μας λέει ότι θα μας ανεβάσει μετά. Φυσικά, η πρώτη ώρα ξεκινάει χαλαρά. Έχει στη διάθεσή της εδώ τη λίστα της εκπομπής. Οι επιλογές είναι δικές της. Εγώ την απολαμβάνω. Είναι μια πολύ ικανή βοηθός εδώ. Η νύχτα κυλάει και είναι όμορφη. Θα ήθελα να σας διαβάσω κάτι πολύ ωραίο που βρήκα πάλι. Να μου επιτρέψετε. Ακούστε λίγο. Η ζωή είναι σαν ένας κήπος. Οι τέλειες στιγμές μπορεί να υπάρξουν, αλλά όχι να διασωθούν, παρά μόνο στη μνήμη. Το είπε ο Λέοναρντ Νιμόι, ηθοποιός, δεν τον γνωρίζω, αλλά μου άρεσε. Η ζωή είναι σαν ένας κήπος. Οι τέλειες στιγμές μπορεί να υπάρξουν, αλλά όχι να διασωθούν, παρά μόνο στη μνήμη. Δεν θα πεις κάτι ακριβή? Πολύ ωραίο αποφθέγμα. Και όντως είναι αλήθεια. Η μνήμη είναι αυτή που κρατάει τις ωραίες αναμνήσεις και τις κακές. Και νομίζω ο ευτυχισμένος άνθρωπος είναι αυτός που καταφέρνει οι ευτυχισμένες αναμνήσεις να ξεπερνάνε κατά πολύ τις άσχημες. Σαφώς. Και στο κάτω-κάτω δεν υπάρχει ευτυχισμένη ζωή. Υπάρχουν ευτυχισμένες στιγμές. Σαφώς. Πάντως μου δίνεις αφορμή, ναι, με αυτά τα αποφθέγματα, ναι, που διαβάζεις απόψε, και την επόμενη φορά, ναι, όταν θα έρθω, γιατί σίγουρα θα έρθω ξανά, δεν το συζητώ, χαρά μου, θα φέρω δύο πολύ ωραία βιβλιαράκια που έχω στο σπίτι. Ένα μικρό βιβλίο γεμάτο με αποφθέγματα του Πάολο Κοέλιο, που είναι από τους αγαπημένους μου συγγραφείς, που λέγεται Ζωή, και ένα μικρό βιβλίο με την ιστορία του Ρεμπό, του Αρθούρου Ρεμπό. Υπέροχα. Του ποιητή. Να σου πω την αλήθεια, δεν τον γνωρίζω το δεύτερο, αλλά θα τον μάθω μαζί σου. Θα μάθω μαζί μου. Ανούλα, τα ακούς αυτά, σημείωνε τα, γιατί και η Άννα είναι καλή βοηθός. Βέβαια. Υπέροχα και τα κείμενα του Χόρχε Μπουκάη που έφερε την προηγούμενη φορά. Ναι, ναι, ναι. Ανούλα, τα ακούς, δεν ξέρω αν κοιμήθηκες. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι θα ακούσουμε, γλυκιά μου ακριβή? Θα ακούσουμε τις Μέλισσες από τη Φωτεινή Βελεσιότου. Υπέροχο. Σταμάτη, εμείς σε ευχαριστούμε που ακούς την εκπομπή, είσαι καινούριος φίλος στην παρέα. Ελπίζω να περνάς καλά, και αν περνάτε καλά, διαδώστε το και στους φίλους σας να μας ακούνε. Είναι όμορφο, νομίζω, αυτή την ώρα να υπάρχει κάποιος ζωντανά να σε ακούει, γιατί συνήθως στο ραδιόφωνο αυτές τις ώρες βάζουν μόνο μουσική. Εμείς είμαστε εδώ για να περνάμε και εμείς καλά κι εσείς, όλοι μαζί μια παρέα. Αφιερωμένο σε όλους τους ακροατές. Ό,τι θέλουν οι ακροατές μας. Δεν χαλάμε χατήρι σε κανέναν ακροατή. Δεν θέλουμε να μείνει κανείς παραπονεμένος. Για σένα εκεί την παραπονιάρα, ξέρεις, την μόνιμη ακροάτρια, ξέρεις εσύ, την κολλητή μου. Λοιπόν, θα μεταβούμε τώρα ομαλά σε πολύ πιο ανεβαστικά κομμάτια, αλλά θα ακούσουμε άλλα δύο τραγουδάκια και μετά μπαίνουμε δυναμικά. Αλλά και αυτά δεν είναι χαμηλών τόνων, είναι ωραία. Όχι, τραγούδια. Απλά είναι λίγο πιο ήσυχα έτσι. Ωραία. Ακόμα. Και μετά θα αρχίσει το πάρτι. Το πάρτι ξεκινάει. Μείνετε εδώ κοντά μας. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, αφιερωμένο με πάρα πολύ αγάπη στον άντρα που μου άλλαξε τη ζωή, που με έχει κάνει τα τελευταία 4 χρόνια να χαμογελάω συνέχεια, στο μωρό μου, στον Παναγιώτη. Καθώς.
καθόλου ερωτευμένη δεν είναι από ό,τι βλέπετε, από ό,τι ακούτε μάλλον. Λοιπόν, εγώ θα κάνω μια αφιέρωση. Αφιερώνει ο Σταμάτης, ο καινούριος ακροατής που μας ακούει από το Μορζίνα Βορειάς, κάπως έτσι, από την πόλη της Γαλλίας. Τα γαλλικά μου είναι μηδαμινά, δεν υπάρχουν. Μορζίνα Βορειάς. Ωραία ακούγεται πάντως. Σταμάτη, το αφιερώνει στην Μπέλα με πολύ αγάπη. Καλώς ήρθε στην παρέα μας που μας ακούσει εκεί στα ξένα. Ακόμη ένα κομμάτι και μετά πάμε δυνατά. Είστε έτοιμοι για εσάς που ζητάτε επιτακτικά άλλου είδους κομμάτια? Το πάρτι ξεκινάει, γιατί εδώ δεν χαλάμε χατήρια σε κανέναν. Να χαιρετήσω όλους τους καινούργιους ακροατές που μας ακούνε σήμερα. Το Fan Club μας μεγαλώνει εδώ στη μουσική εκδρομή. Τελικά υπάρχουν πολλά μοναχικά άτομα εκεί έξω, άλλοι γιατί χαλαρώνουν αυτή τη στιγμή στον υπολογιστή, άλλοι γιατί δεν μπορούν να κοιμηθούν. Γενικά υπάρχουν άτομα που ξενυχτάνε, οι μερικοί ξενυχτάνε και για χατήρι μας και τους ευχαριστώ διπλά. Λοιπόν, το πάρτι ξεκινάει. Εννοείται. Περάσαμε τη μία, είναι 1:13, οπότε νομίζω ήρθε έτσι, η ώρα να ανέβουμε. Έτσι, ξεκινήσαμε έτσι χαλαρά για να το ανεβάσουμε πολύ. Το επόμενο κομμάτι είναι εξαιρετικά αφιερωμένο σε σένα, που ξέρω ότι λατρεύεις την Πάολα. Τη λατρεύω την Πάολα γιατί είναι και συντοπίτησά μου. Α, okay, αυτό δεν οπότε το τη στηρίζω. Ναι, ξέρω ότι σ' αρέσει πολύ. Να χαιρετήσουμε. Δεν ξέρω αν μας ακούει η Χριστίνα, ο Βασίλης υποσχέθηκε ότι θα μας ακούσει, αλλά δεν ξέρω. Βασίλη, αν ακούς. Πάντως μήνυμα δεν έχω δει, δεν ξέρω. Ναι, ούτε εγώ, αλλά εντάξει, θα το μάθουμε. Χριστινάκη, πού είσαι σήμερα? Δεν ξέρω, τα κορίτσια μας εκεί ξενυχτάνε. Τα κορίτσια μας συνεχίζουν. Συνεχίζουν. Ακάθεκτα. Κοριτσάκια μου όμορφα, σας λατρεύω, συντροφιά μου απίθανη. Ευχαριστώ που στηρίζετε την προσπάθειά μας εδώ, το εγχείρημά μας να περάσετε καλά. Περνάμε κι εμείς πολύ ωραία μαζί σας. Λοιπόν, το πάρτι ξεκινάει. Εδώ δεν σκεφτόμαστε, ακριβή μου. Έχουμε έτσι κάποια στοιχεία στην αρχή της εκπομπής και μετά είμαστε εντελώς αυθόρμητοι. Το μικρόφωνο σε σένα. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί ακροατές, ελπίζω να απολαμβάνετε την εκπομπή μας. Όπως βλέπετε, σιγά σιγά αρχίζει και ανεβαίνει η διάθεσή μας όσο περνάει η ώρα και θα ανέβει ακόμα πιο πολύ. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε τα τηλέφωνά σας, να βγείτε στον αέρα να σας ακούσουμε. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα πολύ όμορφο καινούριο χορευτικό τραγούδι από το Χρήστο Μενιδιάτη με πολύ ωραίους στίχους, το Αδυναμία μου. Πάμε να τα ακούσουμε, Εφη, τι λες? Ναι, να δώσω πρώτα το τηλέφωνο για κάποιον που θέλει να επικοινωνήσει ζωντανά, να βγει και στον αέρα αν θέλει. Είναι το 697-29-60606. Επαναλαμβάνω, 697-29-60606. Υπάρχει επίσης και η σελίδα μας στο Facebook, η Μουσική Εκδρομή, που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Και μην ξεχνάτε, είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαι η Έφη Μάνου με την εκπομπή Μουσική Εκδρομή που μεταδίδεται Δευτέρα και Πέμπτη ζωντανά 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα. Μας παρέσει ρε το ρέμα. Λοιπόν, πιαστήκαμε αφηρημένοι εδώ, διαβάζαμε τα μηνύματα. Γελάω με το φίλο μου το Σταμάτη που είπε ότι το είπα και με πολύ γαλλική προφορά. Ουέ και λίμωνο. Αγγλικά ναι, αλλά από γαλλικά να το ξαναπώ να το ευχαριστηθεί. Μορζίνα Βοριάς. Λοιπόν, Σταμάτη, για σένα κάνεις καταπληκτική παρέα και με τα μηνυματάκια σου. Να καληνυχτήσω τα κορίτσια, την παρέα μας που πήγαν για ύπνο.
Κοριτσάκια, με ευχαριστώ που αντέξατε έως και αυτή την ώρα. Είναι πολύ αργά, καταλαβαίνω. Πάντως χάνουνε που δεν θα μας ακούσουν στη συνέχεια. Μπορούν να ακούσουν την εκπομπή από το YouTube που βγαίνει. Βέβαια δεν ακούγεται όλοι, ακούγεται αυτά που λέμε. Αλλά εντάξει, μπορούν να πάρουν μια γεύση και από εκεί. Μπορούν να ψάξουν στο YouTube το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και τη μουσική εκπομπή. Μετά από 2-3 μέρες βγαίνει η εκπομπή και εκεί μαγνητοφωνημένη. Αλλά το ζωντανό είναι διαφορετικά. Ελπίζω να ανεβήκατε λίγο με τα τραγούδια. Τι θα ακούσουμε ακριβώς στη συνέχεια? Τι διάλεξες από τη λίστα? Διάλεξα το Αρνούμε από τη Στέλλα Καλή. Τέλειο. Μη πεις στον κόπο να εξηγείς, δεν ενδιαφέρεται κανείς. Φύγε και μη σ' απασχολεί. Και εγώ αρνούμε να ξανακάνω εκπομπή μόνη μου. Τελείωσε τώρα, κακό έμαθα. Περνάω πολύ ωραία μαζί σας. Μην με ξαναφήσετε ποτέ μόνη, γιατί παρέα πάντα είναι πιο καλά. Αρνούμε, αρνούμε. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, αν ασκουμποθείτε και να έρθετε εδώ στην εκπομπή μου. Σας περιμένω όλους και φυσικά την Άννα και την Ακριβή ξανά, όποτε θέλετε και όποτε μπορείτε. Το επόμενο κομμάτι είναι το άσμα των ασμάτων. Φοβερό. Πολύ χαρούμενο. Πολύ ανεβαστικό. Ανεβαστικό. Δεν σας λέμε ποιο είναι, θα το απολαύσετε. Αρέσει σε πολύ κόσμο. Για τον άγγελό μου που του αρέσει πολύ. Και για το Δημητράκι μου. Λοιπόν, σας τα αφιερώνουμε. Για σένα που λες ότι δεν λέω πότε βγαίνει η εκπομπή, το λέω συνέχεια. Η εκπομπή μας είναι κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 12 τα μεσάνυχτα με 2 τα ξημερώματα, ζωντανά εδώ στον ραδιοφωνικό σταθμό του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Και αν σας αρέσει η παρέα μας, φέρτε και κάποιους άλλους στην παρέα. Και επειδή εδώ δεν είμαστε μόνο ψυχαγωγική εκπομπή, ενημερώνουμε για τα πάντα. Λίγο άτοπο, αλλά θα το πω. Έχουμε ένα Σαββατοκύριακο μπροστά μας που με πολύ άστατο καιρό. Και επίσης μια πληροφορία, έτσι τώρα που την έχω πρόχειρη, το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Watson, come here, I need you. Ξέρετε τι είναι αυτό? Το είπε ο Alexander Graham Bell. Είναι οι πρώτες λέξεις που ακούστηκαν από το τηλέφωνο. Τώρα θα μου πείτε, δεν σας νοιάζει? Το βρήκα ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε να ανέβουμε και ακούμε το τέλειο άσμα για αυτή την ώρα. Θες κάτι να πεις, Ακριβή? Τι να πω, με έχεις αφήσει άφωνη. Πώς μπορείς να συνδυάζεις τα ρητά με τα τσιφτετέλια? Λοιπόν, νομίζω μόνο εσύ μπορείς να το κάνεις αυτό. Κοίταξε, η ζωή έχει τα πάνω της, τα κάτω της, τα διαφορετικά είδη τραγουδιών. Είμαστε όλοι διαφορετικοί, προσπαθούμε να καλύψουμε όλες τις επιθυμίες. Τέλος πάντων, το σπουδαιότερο είμαι αυτός μου, το απολαμβάνω και μακάρι να περνάτε κι εσείς καλά μαζί μου. Εγώ να δεις πόσο το απολαμβάνω που είμαι εδώ μαζί σου. Άσε καλά, πάμε να ακούσουμε το τέλειο τραγούδι για αυτή την ώρα. Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα. Μια δεν μου μιλάς, μια μου λες πως μ' αγαπάς. Ξημερώματα γυρίζω και δεν... Καλό, ε! Ένα τώρα με προκαλείτε. Μπορώ να μην είμαι και ενημερωτική εκπομπή? Με προκαλεί στα μάτι μου. Λοιπόν, ο Σταμάτης μας λέει ότι το Μορζίνα Βοριάς είναι στην νοτιοδυτική πλευρά του Mont Blanc, Λευκό Όρος λέει, δημοφιλές χιονοδρομικό κοντά στη Γενέβη. Να τι μαθαίνουμε, βλέπεις, ανάμεσα στα ξημερώματα. Τα πάντα. Και γεωγραφία και ρητά, τα πάντα. Τα πάντα. Λοιπόν, έχουμε ακόμα περίπου μισή ώρα εκπομπής. Κάποιοι εξακολουθούν να είναι στην παρέα μας και τους ευχαριστούμε. Ξενυχτάνε μαζί μας. Ακριβή μου, θες να πεις κάτι? Νομίζω ότι έχω καλυφθεί. Είναι και η ώρα δύσκολη. Και σήμερα είσαι χύμαρος με τα ρητά και τις πληροφορίες. Δεν μπορώ να σε συναγωνιστώ, δεν ήρθα προετοιμασμένη. Εντάξει, εντάξει, δεν πειράζει. Την επόμενη φορά λέω να βάλουμε κανένα δύο τραγουδάκια έτσι συνεχόμενα να ακούσουν οι ακροατές μας, να τα απολαύσουν. Ναι, και μετά να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Ωραία, πάμε.
Πραγματικά η απόψινή βραδιά είναι σαν γιορτή για μένα. Δεν το πιστεύω ότι, δεν το πίστευα ότι θα ήταν τόσο ωραία να έρθω μαζί σου να κάνω εκπομπή, Έφη. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα μα πάρα πολύ. Και πριν πάμε στο επόμενο τραγουδάκι που είναι κατάλληλο για αυτή την ώρα, μιας και ξεκίνησε στα ρητά, να πω κι εγώ ένα που βρήκα μόλις τώρα και μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Κάποτε ο διάσημος Ουγγροαμερικανός ψυχίατρος Τόμας Σαζ δήλωσε πως στη φύση του ανθρώπου ο ανόητος ούτε συγχωρεί ούτε ξεχνά. Ο αφελής και συγχωρεί και ξεχνά. Ο έξυπνος όμως συγχωρεί, αλλά δεν ξεχνά. Και μετά από αυτή τη μικρή φιλοσοφική παρένθεση, πάμε να ακούσουμε τα καγγέλια. Γογό τσαμπά. Νικηφόρε αγάπη μου, δεν ήξερα ότι μας ακούς τέτοια ώρα. Είσαι υπέροχο, σε λατρεύουμε υπέροχα τα μηνυματάκια σου. Στην αρχή ψάρωσα να σου πω την αλήθεια. Παιδιά, ο Νικηφόρος είναι ένα πολύ ταλαντούχο παιδί. Πολύ ταλαντούχο, Νικηφόρε. Θα ήθελα να σε ακούσω στο τηλέφωνο, σε παρακαλώ. Αν θέλεις, σε καλώ κι εγώ. Πολύ θα ήθελα να σε ακούσω. Αυτά που μας λες θα τα πεις στον αέρα. Αγάπη μου γλυκιά, μας ακούς τόση ώρα. Φιλιά εκεί στην παρέα, στο Γιώργο. Πώς είστε, δεν ξέρω. Αυτό θα έλεγα, όχι μόνο Νικηφόρο. Στο background ήταν και ο Γιώργος. Ε, ναι, ναι. Αυτή η παρέα είναι πακέτο. Τα παιδιά... που μας λείπουν πολύ. Πάρα πολύ. Νικηφόρη, χάρηκα πάρα πολύ. Δεν ήξερα ότι ακούς. Λοιπόν, πού να ακούσεις και το επόμενο κομμάτι. Κάνε πως δεν το άκουσες, Νικηφόρε, γιατί υπάρχουν διαφορετικά γούστα. Λίγο μετά θα το μαλακώσουμε. Αυτό είναι το τελευταίο από αυτά τα άγρια. Ναι, το επόμενο όμως ήταν καθαρά δική σου επιλογή να τα πούμε. Εγώ δεν συμφωνώ με το επόμενο. Εντάξει, αλλά υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να τα ακούσουν. Πρέπει να σεβόμαστε όλα τα Βεβαίως, γούστα. Βεβαίως, πάντα σεβόμαστε τους ακροατές μας. Έτσι. Εγώ θέλω να αφιερώσω και για όσους ξέρω ότι ακούνε, αλλά δεν επικοινωνούν με την εκπομπή. Δεν πειράζει. Αρκεί που ακούτε και σας κρατάμε συντροφιά. Επίσης θα ήθελα να σας πω να μας πείτε τι τραγούδια θέλετε να ακούσετε, να τα βάλουμε τη Δευτέρα στην επόμενη εκπομπή. Όλα είναι επιθυμίες ακροατών ότι βάζουμε. Να πω το τηλέφωνό μας που μπορείτε να καλείτε, να βγείτε ζωντανά αν θέλετε. Για σένα το λέω, ξέρεις, θα ήθελα πολύ να σε ακούσω ζωντανά, σε παρακαλώ. Το τηλέφωνο μας είναι 697-29-60606. Επαναλαμβάνω, 697-29-60606. Το επόμενο τραγούδι είναι λίγο σκληρό, αλλά ζητήθηκε από ακροατή του, το αφιερώνω εξαιρετικά. Γεια σου ρε κουμπάρε, ακούς και εσύ κουμπάρε ξενυχτάς. Να πω λέει να βγάλω ένα τραγούδι για τον κουμπάρο και την κουμπάρα. Ντροπή κουμπάρε, τέτοια σε μαθαίνω εγώ. Σεβασμό στην κουμπάρα. Χαίρομαι πολύ που είσαι στην παρέα μας. Η Ανούλα είναι δίπλα, τα χαιρετίσματά μου. Ναι, μπορεί να καλέσει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, μπορείτε να καλείτε. 697-29-60606. Είμαστε εδώ, ζωντανά. Δεν είναι μαγνητοφωνημένη η εκπομπή. Μπορεί να καλέσει όποιος θέλει για σχόλια, παρατηρήσει. Παρακαλώ, μισό λεπτό. Έχουμε γραμμούλα. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Βεβαίως είστε ήδη στον αέρα. Είμαι στον αέρα. Λοιπόν, σας ακούω τόση ώρα. Δεν μπορώ να ησυχάσω. Σηκώθηκα, έτρωγα ραχανά, έβρασα. Τι ξεσηκωτικά κομμάτια είναι καλά αυτά. Ξεσηκωθήκατε. Τι είναι αυτό το πράγμα, βρε κορίτσι, να μην μπορώ να μην πιάσει ύπνος. Α, ποια είστε εσείς, κυρία μου. Ποια. Η συμπιθάρα είμαι. Αυτή είμαι. Μίλα της, βρε. Για σας γράφτηκε το τραγούδι.
αναστατωθήκατε. Μόνο να σε βρήκατε εδώ πέρα, πάμε να παίρνουμε. Πες τα άντρα, πες τα. Είναι ο σύζυγος εκεί και ακούει. Δεν τον ακούτε μέσα. Να μπορούμε να κοιμηθούμε δηλαδή. Διακρίνω μία προφορά. Μήπως δεν είστε Ελληνίδα. Μα τέτοια εκπομπή, να μην να μας ενησυχάτε βραδιάτικα, να ξεσηκωνόμαστε για χορούς. Αυτό δεν είναι καλό δηλαδή. Κοίτα, δεν λέω. Καλό είναι, αλλά ρε παιδιά, όχι τόσο αργά. Να μην μπορούμε να... Μήπως νηστεύετε. Νηστεύουμε, βεβαίως νηστεύουμε. Τέτοια τα καγγέλια. Σε τέτοια εποχή στα Χριστούγεννα. Και αφού δεν σας αρέσουν, γιατί τα ακούτε. Η φίλη μου η ακριβή που με κάνει παρέα σήμερα. Α, αυτή σας φταίει. Αυτή καινούργια, όχι εγώ. Μήπως μιλάτε και ρώσικα. Και ρώσικα και μια μπρέτια τα μπρούνια, τα τσινιάτα, το πότε είναι να... Τι λέτε, έγινε αυτό, πότε έγινε αυτό. Να μπρεν και με τον ακριβή. Μια μπρέτια του πότε είναι. Υπόθηκε κάτι για το άτομό μου. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο. Στην γραμμή μας στη γραμμή μας είναι δύο αγαπημένα άτομα. Τα λατρεύουμε. Νικηφόρε μου, υπέροχες, σε λατρεύω. Δεν ήξερα τι ακούς. Τι, σας αγαπάμε. Και εσείς είστε καταπληκτικοί. Και εσείς είστε καταπληκτικοί, ρε παιδιά, να χαμηλώσω λίγο τα μικρόφωνα εδώ, βλέπω κοκκινίζουνε. Ευχαριστώ πολύ για το τηλεφώνημα, μου λείψε η προφορά σου, μου λείψε η φωνή σου. Ο Νικηφόρος και ο Γιώργος ανήκουν στη παρέα του Θέατρου Άρωτος. Λέω ανήκετε γιατί για μας δεν φύγατε ποτέ, ξέρω ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψετε. Το τηλεφώνημά σου, Νικηφόρο, ήταν μια πολύ ευχάριστη νότα, τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά που σας αγαπώ πάρα πολύ. Το στούντιό μας είναι πολύ κοντά. Νικηφόρε, αυτό το δεσμεύεσαι αυτή τη στιγμή και δεσμεύεσαι στον αέρα. Σε θέλω εδώ την επόμενη εβδομάδα. Θέλω να δεσμευτείς. Λοιπόν, θέλω να δεσμευτείς να κάνουμε μαζί μια εκπομπή με σένα και τον Γιώργο. Το υπόσχεστε? Να το κάνουμε σίγουρα. Λοιπόν, μια παράκληση. Όταν έρθουν ο Γιώργος με τον Νικηφόρο εδώ στο στούντιο, θέλω να είμαι και εγώ, σας παρακαλώ, από μια μεριά. Θα κάθομαι στη γωνίτσα μου, δεν θα μιλάω. Λοιπόν, πάμε ήσυχοι την άλλη φορά. Βλέπεις τι γίνεται, Νικηφόρο, έχεις μεγάλο fan club, Σε λατρεύουμε. Νικηφόρε, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Τελείωσαν και συμπεθέρες και όλα. Τώρα πάμε να χαλαρώσουμε γιατί σε λίγο κλείνει και εκπομπή. Σας φιλώ, σας λατρεύω. Καλό ξημέρωμα, φιλάκια. Φιλάκια. Υπέροχο ταλαντούχο παιδί και αυτός και ο Γιώργος. Θα είναι πολύ ωραίο να έρθουν μια μέρα στην εκπομπή μας, θα τους καλέσουμε και ετοιμόλογοι. Δηλαδή, αν έχεις αυτούς, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Λοιπόν, μετά αυτή την ξεχωριστή νότα, και εκπομπή και η σημερινή, περιείχε τα πάντα πια. Σου έφερα γούρι, μάλλον. Ναι, αγάπη μου, σαφώς. Και η άλλη φίλη μας, η Άννα, ήταν υπέροχη, κάθε μία με τον τρόπο της. Αλλά ευχαριστώ τους φίλους που επικοινώνησαν. Πάμε λίγο να χαλαρώσουμε από τις συμπεθέρες και από τα κυγγέλια και σιγά-σιγά θα κλείσουμε. Ας μας επιτραπεί μία μικρή παράταση της εκπομπής λόγω αφιερώσεων. Έχουμε καινούριους ακροατές κοντά μας. Σιγά σιγά θα κλείσουμε βέβαια, αλλά δεν μπορώ να σας αφήσω παραπονεμένους. Για τον Δημήτρη τον Γαβρίλη που μας ακούει από την Αθήνα. Γεια σου Δημήτρη, καλώς ήρθες στην παρέα λίγο αργά, αλλά ελπίζω να μας ακούσεις και τη Δευτέρα. Δευτέρα με Πέμπτη, 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα. Ζωντανά εδώ, θα χαρούμε να σε ξανά έχουμε κοντά μας. Ο Δημήτρης λοιπόν αφιερώνει στην Μπέλα με πολύ αγάπη.
Πελάκι για σένα σταθερά που μας ακούς από εκεί και ας μην παίρνεις τηλέφωνο. Σιγά σιγά θα κλείσουμε βέβαια, κάνα δύο τραγουδάκια ακόμα. Και αφού είμαστε ζωντανά εδώ, παίρνουμε και πληροφορίες από εσάς. Πριν 10 λεπτά έγινε σεισμός στην Αλεξάνδρεια, ελπίζουμε όχι κάτι σοβαρό. Λοιπόν, εδώ χαλαρά, για λίγο ακόμα κοντά σας. Πήραμε μία παράταση λόγω της μεγάλης αγάπης σας και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Ακριβή μου, πραγματικά υπέροχη εκπομπή σήμερα. Μοναδική. Γιατί αν δεν πενέψεις και την εκπομπή σου. Έτσι. Εμείς νιώθουμε πολύ καλά, ελπίζουμε να σας το μεταφέραμε. Όλα τα ωραία τελειώνουν, έτσι και ακόμα μία μουσική εκδρομή έφτασε στο τέλος της. Ελπίζουμε να περάσετε καλά μαζί μας. Να ευχαριστήσω όλους όσους μας ακούσατε σήμερα και τους καινούργιους ακροατές που ήρθαν στην εκπομπή μας. Μπορείτε να μας ξανακούσετε τη Δευτέρα πάλι, 12 τα μεσάνυχτα με 2 τα ξημερώματα, Δευτέρα και Πέμπτη. Είμαι η Έφη Μάνου με την εκπομπή Μουσική Εκδρομή. Σήμερα είχα καλεσμένη την Ακριβή. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Είστε καλεσμένοι όλοι οι ακροατές, φίλοι. Μπορείτε να έρθετε να κάνουμε μαζί εδώ την εκπομπή. Μπορείτε να στέλνετε στη σελίδα μας στο Facebook ό,τι τραγούδια θέλετε και να τα ακούτε. Τη Δευτέρα, ας πούμε, μπορείτε να στείλετε για να τα ακούσετε. Είναι η Μουσική Εκδρομή, είναι σελίδα στο Facebook που μπορείτε να επικοινωνείτε. Ευχαριστώ θερμά όσους θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Έλπη, Δέσποινα, Μαρία, Ανάνη, Βούλα, Δήμητρα, Ειρήνη, Σταμάτη στη Γαλλία, Πελάκι μου, Νικηφόρε, Γιώργο, Νίκο, Άννα, Τάσο, Άγγελο, Στέλλα, Θεοδοσία, Πασκάλη, Παναγιώτη, Νικολέτα, Χρύσα, Έλσα, Φωτεινή, Βάλια, Ματούλα, Νίκα. Και τον φίλο μας τον Δημήτρη που ήρθε τελευταίο στην παρέα, αν ξέχασε και κάποιον συγγνώμη για το σεισμό που είπαμε, είναι 3,5 ρίκτερ στην Αλεξάνδρεια. Θα σου δώσω το λόγο σε λίγο, ακριβούλα μου. Στην Αλεξάνδρεια είναι 3,5 βαθμοί ρίκτερ τόσο. Ναι, ναι. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Τι να πω, πέρασα πολύ όμορφα με την παρέα σας. Ελπίζω να περάσατε κι εσείς. Η εκπομπή μας βγαίνει και μαγνητοφωνημένη στο YouTube. Μπορείτε να την ακούσετε και από εκεί, αν και δεν είναι ολόκληρη, έχει αποσπάσματα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς, Ακριβή μου. Έφη μου, εγώ σε ευχαριστώ για την υπέροχη βραδιά που με έκανες να περάσω απόψε. Πραγματικά ήταν ένα μαγικό ταξίδι το σημερινό. Δεν το περίμενα. Στην αρχή είχα τρακ, φοβόμουν πως θα είναι, αλλά... Η χαρά ήταν δική μου, Ακριβή. Πέρασα κι εγώ πολύ ωραία. Κύλησαν όλα φανταστικά. Ήμασταν απίστευτη παρέα εδώ στο στούντιο. Ελπίζω να κρατήσαμε τόσο όμορφη παρέα και στους ακροατές μας. Μακάρι. Και εγώ να ευχαριστήσω όσους φίλους άντεξαν και μας άκουσαν μέχρι και τώρα, 2 και 14 ακριβώς. Περάσαμε, τι να πω, όσες φορές και να το πω, δεν φτάνει. Περάσαμε φανταστικά. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, θα ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, το Σφακιανάκι. Ταξίδεψέ με. Ταξίδεψέ με, αφιερωμένο σε όλους όσους είστε ακόμα στην παρέα μας, αλλά και αυτούς που πήγαν να κοιμηθούν και αυτούς τους κατανοούμε και τους ευχαριστούμε για όσο ήταν κοντά μας. Αφιερωμένο και σε σένα, Έφη, με πολύ αγάπη, γιατί απόψε με ταξίδεψες πολύ όμορφα. Αγάπη μου, σε ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα, φίλοι μου. Καλό ξημέρωμα. Τα λέμε τη Δευτέρα τα μεσάνυχτα.